ξεκίνησε η εγκατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών επί της οδού Ηροδότου στην στροφή του νέου περιφερειακού στην Αλεξανδρούπολη. Τα ειδικά συνεργεία της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου εγκατέστησαν συνολικά 4 σηματοδότες στη διασταύρωση των οδών, ενώ η λειτουργία τους είναι ζήτημα ημερών. Πρόκειται για ένα νευραλγικό σημείο με αυξημένη κίνηση από όλες τις κατευθύνσεις, στο οποίο έχουν σημειωθεί στο παρελθόν ατυχήματα με την καταγραφή υλικών ζημιών αυτοκινήτων. Από σήμερα το πρωί ο εργολάβος, ο ανάδοχος, τοποθετεί τους φωτεινούς σηματοδότες στη διασταύρωση περιφερειακού με Ηροδότου. Ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες, αύριο μπαίνει ο πίνακας, αρχίζουν οι δοκιμαστικές ώστε να συντονιστούν τα φανάρια σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη. Επομένως, ένα σημείο επικίνδυνο και το μοναδικό που είχε μείνει ακάλυπτο στον περιφερειακό δρόμο από εβδομάδα πλέον αποκαθίσταται προς όφελος των πολιτών και προς αποφυγή των ατυχημάτων. Η κυκλοφορία στο ευαίσθητο αυτό σημείο ρυθμιζόταν κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής με παρέμβαση της τροχιάς ή τη διασφάλιση αποφυγής ατυχημάτων. Το γεγονός αυτό αποτελούσε προσωρινή λύση ως την παρέμβαση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας των πεζών και των διαρχόμενων οχημάτων από ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που προγραμματίζει η Δημοτική Αρχή για τον κόμβο επί της οδού Κονδύλη. Το τελευταίο που μένει εκεί πέρα να ολοκληρωθεί είναι η διαμόρφωση του κόμβου της Κονδύλη, τα 110.000 ευρώ, η οποία ολοκληρώνεται με οριζόντια και κάθετη σήμανση και αυτή τη στιγμή οι διαγραμμίσεις κάτω, οι σταγόνες που λέμε, γίνονται με 3D απεικόνηση και ολοκληρώνεται και εκεί η κυκλοφοριακή μελέτη όπως έχει εγκριθεί. Είναι ένα έργο το οποίο δημοπρατείται τέλος του μήνα, οπότε θα έχουμε μια ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.